Είμαι ο Amazing Deal και θα πάρετε μέρος σε ένα ακόμα Magic Club. Θα μπορούσε να ήταν εντυπωσιακό ένα κόλπο με δύο μόνο τραπουλόχαρτα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου κόλπα που κάνω μόνο με δύο φύλλα. Πρώτα απ' όλα παίρνω ένα από τα φύλλα και το τσακίζω. Με αυτόν τον τρόπο και παίρνω και το άλλο φύλλο και το τσακίζω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που κάνω στη συνέχεια τώρα είναι να πάρω το ένα φύλλο και να το βάλω μέσα στο άλλο. Και αμέσως μετά να το γυρίσω. Ας πούμε ότι εδώ μέσα είναι μια χρονομηχανή. Σκεφτείτε να μπορούσε πραγματικά να υπήρχε μια χρονομηχανή όπου παίρνεις το ένα φύλλο, το σπρώχνεις και γυρίζει. Είναι οπτικά μια πανδεσία αυτό που βλέπετε. Πάντα μου άρεσε το συγκεκριμένο. Μαγικό. Ορίστε, πάω να το γυρίσω και από αυτή την πλευρά. Κοιτάξτε. Και βέβαια, επειδή πρόκειται για μια χρονομηχανή, εάν κόψω στη μέση το φύλλο, θα δείτε ότι τα φύλλα ταιριάζουν απόλυτα. Δείτε το. Και δείτε το. Πώς γίνεται αυτό, ε? Τώρα θα δούμε. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο κόλπο γίνεται με δύο τραπουλόχαρτα. Καλό είναι να πάρετε μια φιγούρα, θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί, και ένα οποιοδήποτε άλλο χαρτί. Τη φιγούρα θα τη διπλώσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάντε το μερικές φορές, ας το κάνετε μερικές φορές. Και το συγκεκριμένο φύλλο θα το τσαλακώσετε, θα το διπλώσετε. Το συγκεκριμένο φύλλο θα το διπλώσετε έτσι. Πού βρίσκεται το μυστικό? Το μυστικό βρίσκεται ότι μια πλευρά της φιγούρας είναι ήδη κομμένη από σας και όταν παρουσιάζετε τα δύο φύλλα με τον αντίχειρά σας την κρύβετε αυτή την πληροφορία. Όπως έχουμε πει, δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα. Το κοινό λοιπόν βλέπει να παίρνετε ένα φύλλο, να το τσαλακώνετε, να παίρνετε και το άλλο φύλλο, να το τσαλακώνετε ανάποδα και να το βάζετε μέσα. Τώρα τι συμβαίνει? Για να καταφέρετε να κάνετε αυτή το απίστευτο μαγικό κόλπο, αυτή την απίστευτη οφθαλμαπάτη, θα σας δείξω τι συμβαίνει από μέσα. Την ώρα που βάζετε λοιπόν το φύλλο, στο σημείο της μέσης, συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι όλο το μυστικό του κόλπου. Επίσης ένα λεπτάκι να το κόψω μέχρι κάτω-κάτω. Την ώρα λοιπόν που βάζετε
το φύλλο. Κοιτάτε να περάσει από πίσω. Σας το δείχνω με ανοιχτά τα φύλλα για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Με κλειστά τα φύλλα συμβαίνει αυτό. Ανοίγεται και η απόλυτη οφθαλμαπάτη. Μπορείτε να μιλήσετε ότι εδώ μέσα είναι μια χρονομηχανή και στην οποία χρονομηχανή οφείλεται αυτό το εκπληκτικό. Να γυρίζει ανάποδα το φύλλο. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι, μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Προσέξτε, μη σας ξεφύγει και βγει παραπάνω από ό,τι πρέπει, έτσι. Δεν πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να το κάνετε μέχρι εκεί. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Και βέβαια, για να αποδείξετε ότι πραγματικά είναι μια χρονομηχανή, το βάζετε στη μέση και το κόβετε. Και έτσι πραγματικά βλέπουν ότι μέσα στο φύλλο η κατάσταση του φύλλου ήταν αυτή. Άλλωστε το κόψιμο μπορείτε να δείξετε ότι ταιριάζει απόλυτα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε εντυπωσιακά κόλπα χωρίς να επενδύσετε πολλά λεφτά στην τέχνητα χειρουργία. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα αγαπημένα μου και γίνεται με δύο απλά φύλλα. Εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να σας αρέσουν τα επεισόδια του Magic Lab. Αν σας αρέσουν, κάντε μια κοινοποίηση, πατήστε ένα like, πείτε στους φίλους σας να κάνουν ένα subscribe. Έχουμε φτάσει λοιπόν 14.000 νομίζω άτομα στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά.